Έχει παρουσιαστεί και σε τοπικό επίπεδο μια μικρή άνοδο στη βενζίνη. Ο πρόεδρος, ο κ. Βασίλης Αδάμ, μιλώντας στον Αλαμία Πόλης, ανέφερε ότι κρατάνε την τιμή στο 1,99 για ψυχολογικούς λόγους να μην μπει το 2 μπροστά. Εσείς πώς την αντιμετωπίζετε αυτή την άνοδο, τι έχετε να προτείνετε? Εντάξει, είναι, για τη δουλειά εμάς είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί δεν είναι ότι κάθε μέρα παίρνει επάνω. Παράδειγμα, μιλήσω εγώ τώρα για το πετρέλαιο, έτσι, σαν επαγγελματίας. Βλέπεις τη Δευτέρα άλλη τιμή, την Τρίτη άλλη τιμή, την Τετάρτη άλλη τιμή. Δηλαδή είναι καθημερινό. Δεν είναι ότι ήρθε το βιτίο, έβαλε πετρέλαιο. Ναι, λογικό είναι να υπάρχει μία αύξηση, έτσι, μία άνοδο στην τιμή. Αλλά βλέπεις καθημερινά. Είναι δύσκολο για μας. Είναι δύσκολο γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με το ταξί έχουν πάρει επάνω. Και η δουλειά, από ό,τι βλέπετε, είναι από το κακό στο χειρότερο πηγή. Έτσι. Τώρα, υπάρχει και η ίδια αύξηση, αν όχι στο ίδιο ποσοστό, ίσως και μικρότερη, σε προϊόντα. Στην καθημερινότητά μας, στο σούπερ μάρκετ, εσείς που πηγαίνετε, έχετε δει αύξηση σε κάποια προϊόντα? Πάντα, κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, και έτυχε μια μέρα με μια κοπέλα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, μου έλεγε το εξής, ότι σε μια μέρα έκανε 3 ανατιμήσεις στο ίδιο προϊόν. Έτσι. Το βλέπουμε όλοι μας, δεν χρειάζεται δηλαδή για να. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Τελικά φτάνουν τα λεφτά για να βγούμε πέρα? Όχι, δεν φτάνουν, αλλά ο κόσμος γι' αυτό προσπαθεί, πληρώνεται παράδειγμα στις αρχές του μήνα και μετά από μία εβδομάδα προσπαθεί να βγάλει το μήνα που δεν βγαίνει με τίποτα, είναι δύσκολο. Και το βλέπουμε και εδώ στην αγορά, έτσι, στην πόλη μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Τώρα έχει παρατηρηθεί και μία μικρή άνοδο στην τιμή της βενζίνης και γενικότερα στα καύσιμα. Μάλιστα, μιλώντας στον Λαμία Πόλης, ο πρόεδρος, ο κ. Βασίλης Αδάμ, ανέφερε ότι οι επιχειρηματίες το κρατάνε στο 1,99 για ψυχολογικούς λόγους πριν μπει το 2 μπροστά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ότι παίζουν τις τιμές. Γενικά. Και οι εταιρείες και όλοι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να μην πάμε μια εβδομάδα να βάλουμε, αλλά τι θα κάνουν όλοι. Και γίνεται και μέσω καλοκαιριού αυτό. Και μέσω καλοκαιριού. Δηλαδή δεν θέλουμε τουρισμό, δεν θέλουμε τίποτα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και αυτό πάλι. Ξαναζούμε ένα μικρό κύμα ακρίβειας τώρα. Φτάνουν τα λεφτά, βγαίνει ο μήνας? Όχι, γιατί σου είπα πάλι, μας κυβερνούν ανύπαρκτοι. Δηλαδή κοιτάνε μόνο την καρέκλα και την τσέπα, τίποτα άλλο. Τον απλό τον κόσμο, μάλλον όλο τον κόσμο, δουλεύουμε για το κράτος. Έχεις δει αύξηση τιμών στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε? Παντού, κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση. Ψωμί, τώρα λέει θα πάρει το ψωμί. Άρα δεν πρέπει να κάνουν κάτι? Γιατί να γίνεται μόνο στην Ελλάδα? Δεν ξέρω έξω γίνεται, αλλά το έχουμε υπερβολικά πράγματα. Και δεν κάνουν τίποτα. Τα βγάζουμε εύκολα ή δύσκολα πέρα? Πάντα δύσκολα βγαίνουν. Πάντα, όχι τώρα, χρόνια. Πάντα χρόνια τα τραβάμε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη πλέον. Κόσμος μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και ελέγχει τις τιμές 2 και 3 φορές πριν ψωνίσει κάτι. Επίσης θα πρέπει να πάρθουν μέτρα από την πολιτεία, επίσης θα πρέπει να γίνει κάτι. Με ένα πλαφόν στις τιμές, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά τουλάχιστον ο κόσμος να μπορεί να έχει τουλάχιστον τα βασικά για να μπορέσει να ζει αξιοπρεπώς. Από εκεί και πέρα πάλι δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Είναι πάρα πολύ καιρός που συμβαίνει όλο αυτό και δυστυχώς από Σεπτέμβριο βλέπω τα πράγματα να γίνονται ακόμα χειρότερα. Υπάρχει και μία αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Μάλιστα, ο πρόεδρος Βασίλης Αδάμ δήλωσε στον Λαμία Πόλης ότι προσπαθούν να κρατήσουν στο 1,99 την τιμή για ψυχολογικούς λόγους πριν έρθει το 2. Εσείς έχετε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ειδικά εν μέσω καλοκαιριού? Και με συζητήσεις που κάνω και με πολύ κόσμο, όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πάει να κάνει ούτε ένα μπάνιο με το αυτοκίνητό του, καθώς δεν μπορεί να συντηρήσει το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να βάλει βενζίνη, πετρέλαιο. Το σκέφτεται και αυτό 1 και 2 φορές για να το κάνει. Τώρα το ψυχολογικό, το 1,99 με 2 ή 1,96 δεν μου λέει κάτι. Θα πρέπει να πέσει η τιμή έτσι ώστε να ξαναγυρίσουμε σε μια κατάσταση που να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Πολλά αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα και ακόμη περισσότερα θα μείνουν ακινητοποιημένα στα γκαράζ, γιατί δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να συντηρήσει το όχημά του.